Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρέλαβε τη δικογραφία για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη των ανθρωποκτονιών. Μάρτυρες κλειδί καίνε την Ειρήνη Μουρτζούκου. Ποιες συμφωνίες κάνει ο Τραμπ από το Μάρα Λάγκο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη στήριξη στο Ισραήλ. Μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη θύελλα του συνεδρίου. Σε μια κλωστή κρέμεται η θέση του κόμματος στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από την ζούγκλα της ασφάλτου. Ένας νεαρός 18 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο με μηχανές στην Κυψέλη. Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Σταρ, αποτυπώνεται καρέ-καρέ το σοκαριστικό δυστύχημα. Την ίδια ώρα, λεωφορείο στη Νίκαια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και έπεσε στη συνέχεια πάνω σε άλλα 5 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας πανικό. 5:30 το πρωί, λεωφορείο του ΟΑΣΑΣ παίρνει το τρόμο στην Νίκαια. Μόλις έχει βγει από το αμαξοστάσιο, κινείται επί της οδού Ταρσού και λίγα λεπτά αργότερα συγκρούεται με διερχόμενο γιοταχή. Ο οδηγός του λεωφορείου, αφού τράκαρε με το αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Ταρσού και Λαοδικία, στη συνέχεια έπεσε πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα όπως το βαν το οποίο βλέπετε και σταμάτησε την τρελή του πορεία μετά από 100 μέτρα. Κάποιος πέρασε με κόκκινο. Οι μάρτυρες λένε ότι πέρασε το γιοταχή από τη Λαοδικία. Τα αυτοκίνητα τα δικά μου τα δύο. Τα πήρε 30 μέτρα πάνω, το μηχανάκι μου το πήγε 100 μέτρα πάνω στο φαρμακείο. Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίζεται στο Θριάσιο με τραύμα στο νόμο σε κατάσταση σοκ. Έγινε μεγάλη ζημιά. Είδα ότι έχει πάρει και ένα μηχανάκι δικό μας από κάτω. Είναι η στιγμή που οι δύο μηχανές συγκρούονται στη συμβολή των οδών Κυψέλης και Ζακυνθού. Οι σκηνές στο βίντεο που εξασφάλισε το Σταρ κόβουν την ανάσα. Ο 18χρονος με το κίτρινο μπουφάν προσγειώνεται στα κολονάκια, χτυπάει το κεφάλι και χάνει την ζωή του. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Οι δύο οδηγοί σύρονται στο οδόστρωμα. Ο 16χρονος που οδηγούσε την άλλη μηχανή σηκώνεται από την άσφαλτο και τρέχει. Στο αποκλειστικό βίντεο του Σταρ φαίνονται τα τελευταία λεπτά του 18χρονου θύματος. Οι δύο μηχανές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής η μία από την άλλη στην κάθοδο της οδού Κυψέλης. Γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Ιδίως με μηχανάκια δεν προσέχουν τίποτα. Για μια στιγμή μαγιάς. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει τον Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους. Η μητέρα του Γιώργου Παπασίρη, που έχασε την ζωή του πέρσι στην παραλιακή του Ηρακλείου, ζητάει να σταματήσει ο φόρος αίματος στην άσφαλτο. Στο ίδιο σημείο έχει χάσει πριν 7 χρόνια τη ζωή του και ο ξαδερφός του Χάρης. Το ερώτημα είναι ποιος παραβίασε το κόκκινο, ο οδηγός του λεωφορείου ή ο οδηγός του γιοταχή. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, όπως θα μας πει τώρα η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, ο οδηγός λέει ότι δεν παρανόμησε ο ίδιος. Ακριβώς έτσι, όπως θα λες, είναι Μάρα, κυρίες και κύριοι. Οι αστυνομικοί όμως της τροχαίας Κορυδαλού σε λίγες μέρες θα έχουν ξεκάθαρη εικόνα, Μάρα, για το ποιος πέρασε, ποιος οδηγός πέρασε τελικά με κόκκινο. Καθώς υπάρχουν, όπως μου λένε, αρκετές μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζουν με προσοχή για να σχηματίσουν τη δικογραφία για αυτό το απίστευτο τροχαίο που έγινε στην Νίκαια νωρίς το πρωί. Ο οδηγός τώρα του λεωφορείου, Μάρα, υποστήριξε ότι σταμάτησε το μεγάλο όχημα με χειρόφρενο, καθώς αμέσως μετά τη σύγκρουση κάτι συνέβη και δεν υπάκουαν τα φρένα του. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες του Σταρ, ανέφερε: «Είμαι σοκαρισμένος. Ξαφνικά έγινε η σύγκρουση και δεν μπόρεσα να ελέγξω το λεωφορείο. Πιθανότατα έπαθε βλάβη ο εγκέφαλος του οχήματος και δεν λειτουργήσαν τα φρένα. Έτσι έπεσα πάνω στα οχήματα». Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ σου, Κατερίνα. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού θα ταλαιπωρήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα. Η κάμερα του Σταρ και η Ραλιόλεπιδού κατέγραψαν εικόνες θαλπορής από ορεινό χωριό της Κοζάνης, ενώ οι πρώτες λευκές εικόνες από τον Παρνασσό φέρνουν το χειμώνα και νοτιότερα. Νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στον Ευρωκόπη βούτυξε στους 4 βαθμούς Κελσίου, 5 έδειξε στη Φλόρινα, ενώ 6 βαθμούς Κελσίου έπιασε στην Αράχοβα. Με τους βοριάδες να γίνονται νοτιάδες, ο υδράργυρος δεν θα υποχωρήσει άλλο, όμως σφοδρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα σαρώνουν τη Δυτική Ελλάδα ως την Τετάρτη. Θα επηρεαστεί σήμερα το βράδυ αλλά και αύριο, κυρίως η Δυτική Στερεά,
καθώς επίσης και η Δυτική Πελοπόννησος και βέβαια τα νησιά του Νοτίου Ιωνίου. Την Τετάρτη η κακοκαιρία αυτή θα επηρεάσει και τις βορειότερες περιοχές του Ιωνίου, καθώς επίσης την Ήπειρο, την υπόλοιπη Δυτική Στερεά, καθώς επίσης και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα στις κορυφές του Παρνασσού είναι γεγονός. Οι λευκές εικόνες σε ύψη άνω των 1600 μέτρων κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Πρέπει να είναι 4 με 5 βαθμούς. Κρύο. Και μπορεί να φτάσουμε και αργότερα στους μείον 15, μείον 12. Οι κάτοικοι εδώ στην Κοζάνη, όπως βλέπουμε, έχουν προμηθευτεί με ξύλα για να αντιμετωπίσουν την παγωνιά. Και όπως μας είπαν, το τζάκι και οι ξυλόσομπες είναι η πιο οικονομική λύση για να ζεσταθούν φέτος το χειμώνα. Κυρίως με ξύλα, ζεσταίνεις τα ύπνα. Εδώ κάτω με ξύλα. Πάνω έχω καλοριφέρα, αλλά το βράδυ τον άβω όταν πάω για ύπνο. Και με ξύλα και με πετρέλαιο. Αλλάζουμε, ψάχνουμε λέβητες, πάμε σε αέριο. Οι κάτοικοι στα χωριά της Κοζάνης ανάβουν τζάκια και καλοριφέρ φθινόπωρο και τα σβήνουν άνοιξη. Η θέρμανση, όπως λένε, είναι πολύ βαριά για την τσέπη και το νοικοκυριό τους. Εδώ να σας πω και η ξύλα μπορεί να καίει 2.000, ενώ όπως έχει πετρέλαιο μπορεί να καίει και 3.000 και 4.000 αναλόγως στο σπίτι που έχει τη σεζόν, που είναι δυσφάστακτο για την οικονομία της κάθε οικογένειας. Στην περιοχή μας έχουμε 7-8 μήνες χειμώνα. Να, εμείς έχουμε τη σόμπα, ας πούμε, εδώ στο μαγαζί μας. Εμείς έχουμε πέλετ. Και με και 10 τόνους ξύλα, και με και 3 χιλιάρικα πετρέλαιο, λέμε, δεν γίνεται. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των 5 νεκρών μωρών. Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτασε στην Αμαλιάδα προκειμένου να παραλάβει τη δικογραφία για το θάνατο του μικρού Παναγιώτη που έσβησε τον περασμένο Αύγουστο. Μετά από αυτή την εξέλιξη ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων για τους θανάτους και των 5 παιδιών. Στην υπόθεση μπαίνουν και τεχνικοί σύμβουλοι για να επανεξετάσουν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών από την ασφάλεια Αττικής ήρθε σήμερα εδώ στο αστυνομικό τμήμα της Ήλιδας προκειμένου να παραλάβει τη δικογραφία για το μικρό Παναγιώτη. Από τα στοιχεία θα προκύψει και νέος κύκλος καταθέσεων. Το πρωί κατέθεσε η ξαδέρφη της μητέρας του Παναγιωτάκη. Είναι αυτή που διαψεύδει την Ειρήνη στον ισχυρισμό ότι το παιδί ήταν ζωντανό μέσα στο αυτοκίνητο. Επιμένει ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του. Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστηρίζει μιλώντας στο Χάρη Βεραμόν για το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου. Σηκώνει το παιδί εκείνη την ώρα και φωνάζει. Μου λέει το παιδί κάτι έπαθε. Γυρνάω, τι λες, μωρέ, τη λέω, κάτι έπαθε το παιδί. Προσπαθούσε να πάρει ανάσα. Ψιλοζαλιζόταν, δηλαδή πήγαινε έτσι ο Παναγιώτης. Παίρνω το παιδί, το βάζω στο καναπέ και με το που κάνω έτσι γυρνάει και κάνει με το. Για τον πατέρα του παιδιού, ο θάνατός του είναι εγκληματική ενέργεια. Είναι σίγουρος ότι υπάρχει εγκληματική, κατά την δική του άποψη, ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια από συγκεκριμένο άτομο. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων είναι αυτός που θα εξετάσει από την πλευρά του πατέρα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης του μωρού. Αυτή τη στιγμή δεν αποκλείεται τίποτα, όπως αποκαλύπτει στο Star. Προφανώς και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και προφανώς φαντάζομαι ότι όλοι αναζητούμε τη μία και μοναδική αλήθεια. Στη συγκεκριμένη υπόθεση όντως έχουμε ήδη κάποια δεδομένα, για παράδειγμα τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρισκόταν στο μικρό παιδί τα τελευταία λεπτά του θανάτου του.